αερομεταφορές. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, να ξεκινήσω πρώτα με αυτό το απίστευτο συμβάν που έχει να κάνει με το αεροσκάφος που έφερνε ιατρικές προμήθειες και αναλώσιμα υλικά για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Τι ακριβώς συνέβη? Όντως η Τουρκία δεν άφησε να περάσει από τον αέριο της χώρο? Ναι, πολύ έτσι όπως είναι, όπως τα είπετε είναι. Το Υπουργείο Μεταφορών έχει ουσιαστικά να βλώσει αεροπλάνο για τη μεταφορά 36 τόνων ιατρικού υλικού και αναλώσιμων που θα το χρησιμοποιήσουμε στον αγώνα εναντίον του κορονοϊού. Δυστυχώς η Τουρκία απαγόρευσε την είσοδο στο αεροπλάνο στον εναέριο της χώρων. Το αεροπλάνο, επειδή δεν είχε τα καύσιμα, έκανε τους υπολογισμούς του, υποχρεώθηκε να αλλάξει πορεία και είχε προσγειωθεί στη Μόσχα για ανεφοδιασμό, ουσιαστικά αλλαγή πληρώματος, και ξεκίνησε το ταξίδι του και σε λίγα λεπτά προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Λάρναγκας με 36 τόνους ιατρικού υλικού αναλώσιμων και άλλες προμήθειες που είναι χρήσιμες για την καταπολέμηση του κορονοϊού. Μάλιστα. Τώρα, είναι κέρια σημασίας τα επόμενα βήματα που θα κάνουμε, κύριε Υπουργέ, και αφορά βέβαια το μεγάλο κομμάτι του τουρισμού, έτσι, και το τι θα μπορέσουμε να κάνουμε εκεί για να σώσουμε ό,τι σώζεται. Να υπάρξουν πτήσεις. Γίνονται ενέργειες για να προσδιορίσουμε ποιες θα είναι αυτές οι πτήσεις, πού θα πηγαίνουν, αν θα είναι και πτήσεις ειδικής φύσεως, charter δηλαδή, πτήσεις οι οποίες μπορεί να πάνε και σε χώρες της Ασίας. Όλα αυτά είναι στο μικροσκόπιο? Βεβαίως είναι στο μικροσκόπιο, τα εξετάζουμε. Έχει συσταθεί και η αρμόδια διευθυντική επιτροπή, η οποία σήμερα είχε και μία συνεδρία σε υπηρεσιακών επιπεδών, η καθοδηγητική επιτροπή που βοηθά τη Υπουργική Επιτροπή. Είναι σημαντικό να γίνει ένα ανάλυμα πτήσεων το οποίο να είναι αποτελεσματικό και παραγωγικό και να μην κάνουμε λάθη. Να είναι ένα ελεγχόμενο ανάλυμα με τον σωστό τρόπο, με τις σωστές χώρες, με σωστές διαδικασίες, γιατί η επαναφορά της συνδεσιμότητας είναι κρίσιμη, είναι θεμελιώδης για την οικονομία της Κύπρου. Είμαστε νησί. Πρέπει να ξεκινήσουμε να ανοίγουμε τις πτήσεις και να λειτουργούν οι αερομεταφορές. Πάντως, συνομιλώντας με τον συνάδελφό σας του Υπουργείου Εξωτερικών, μας είπε ότι εξετάζονται σοβαρά τα ενδεχόμενα Ασίας, χωρών του κόλπου και σκανδιναβικών χωρών. Μπορείτε να μας δώσετε λίγη περισσότερη πληροφόρηση? Αυτό που εξετάζεται ουσιαστικά είναι χώρες οι οποίες έχουν επιδημιολογικούς δείχτες πάρα πολύ θετικούς στο θέμα κορονοϊού, να γίνει μια πρώτη σύνδεση με αυτούς, που είναι και μέσα στα μέτρα τα οποία έχει ανακοινώσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Mm-hmm. Δηλαδή η ειδική, η επιδημιολογική μονάδα ουσιαστικά του Υπουργείου Υγείας θα μας πούν τις επόμενες μέρες με βάση τους δείχτες που είναι διαθέσιμοι και αξιόπιστοι, ποιες χώρες εμπίπτουν στις χώρες που είναι χαμηλού ρίσκου και θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τη συνδεσιμότητα μεταξύ μας. Έχει γίνει σε έναν πρώτο στάδιο κάποιες τελειδιασκέψεις και κάποιες συνομιλίες με το Ισραήλ. Η πολιτική αεροπορία, σε επίπεδο πολιτικής αεροπορίας, υπήρχαν κάποιες συζητήσεις με την ελληνική κυβέρνηση. Και άλλες χώρες έχουν μπει κάτω κάποιες ιδέες, δεν υπάρχει κάποιες προτάσεις, δεν υπάρχει κάτι τελικό. Αναμένουμε τους ειδικούς. Την Παρασκευή θα υπάρχει και μια σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με την ομάδα των ειδικών, την οποία θα είμαστε παρόν και οι αρμόδιοι υπουργοί, για να απαντήσουν σε κάποια ερωτήματα τα οποία έχουμε, και μετά με βάση το σχέδιο δράσης το οποίο ετοιμάζουμε εμείς, με τα επιδημιολογικά δεδομένα τα οποία υπάρχουν, με τις οδηγίες που έχει ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ετοιμάσουμε το σχέδιο δράσης το οποίο θα συμπεριλαμβάνει ημερομηνίες, χώρες, φάσεις, τι θα ισχύει, οι λεπτομέρειες, τι θα ισχύει στα αεροδρόμια, αν θα χρειαστούν επιπλέον υποδομές στα αεροδρόμια μας, μέτρα ασφαλείας, πρωτόκολλα και πάρα πολλά άλλα. Είναι σημαντικό, το έχω πει πάρα πολλές φορές, να κάνουμε ένα αποτελεσματικό άνοιγμα των πτήσεων και παραγωγικών. Δεν πρέπει να βιαστούμε, δεν θα γεμίσουμε τουρίστες από την πρώτη μέρα.
πρέπει να το διαχειριστούμε με υπευθυνότητα, με σοβαρότητα, να ανοίγουμε χώρα με χώρα ή κατηγορίες χωρών που ουσιαστικά τηρούν κάποια επιδημιολογικά δεδομένα και σταδιακά να επεκτείνουμε και αυτόν το άνοιγμα των πτήσεων και την επαναφορά της συνδεσιμότητας. Υπάρχει ετοιμότητα για να εξευρεθεί τρόπος ακόμα και για επιχορήγηση συγκεκριμένων πτήσεων προκειμένου να απευθυνθούμε σε προορισμούς που κάνει νόημα να έρθουν τουρίστες στην Κύπρο? Θα υπάρχουν κίνητρα τόσο για τις αεροπορικές εταιρείες όσο και για τους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Μάλιστα. Το Υπουργικό Συμβούλιο είχε εγκρίνει ένα κονδύλι 10 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, το οποίο θα δοθεί ως κίνητρα. Κάποια τα επεξεργάζεται το Υφυπουργείο Τουρισμού, κάποια είναι μέσω του Υπουργείου Μεταφορών για τις αεροπορικές εταιρείες. Θα υπάρχει ένα πάρα πολύ ευχηστικό πακέτο κινήτρων, το οποίο θα έχει ως στόχο την επαναφορά της συνδεσιμότητας, την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος. Έχουμε κάνει επίσης και τηλεδιασκέψεις με όλες τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες που έχουν είτε βάση την Κύπρο είτε τους ενδιαφέρει Κύπρος. Υπάρχει ενδιαφέρον. Αναμένουν από εμάς την ενημέρωση για τα χρονοδιαγράμματα, τις ημερομηνίες και μόλις είμαστε έτοιμοι θα τους ενημερώσουμε και περίπου θα χρειαστούμε μια περίοδο περίπου 30 ημερών από την μέρα που θα αποφασίσουμε το σχέδιο δράσης. Μάλιστα. Να τους ενημερώσουμε και να ξεκινήσουν οι πτήσεις. Δύο γρήγορες ερωτήσεις, γιατί μου τις επαναλαμβάνουν πολλοί τηλεθεατές. Η πρώτη αφορά την μεγάλη αυτή ομάδα φοιτητών που θέλει να πάει και να επιστρέψει στην Ελλάδα για να παρακαθίσει σε εξετάσεις, κυρίως εργαστηριακής φύσεως εξετάσεις, μέσα στα εργαστήρια δηλαδή. Η άρνηση, λέει το ρεπορτάζ που συναντούν, είναι από την ελληνική κυβέρνηση και το πότε θα ανοίξει το ελληνικό κράτος τα σύνορά του. Υπάρχει κάτι νεότερο από αυτού? Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Έχει κάνει αρκετά διαβήματα τόσο το Υπουργείο Παιδείας όσο και το Υπουργείο Εξωτερικών. Εμείς σαν Υπουργείο Μεταφορών, όταν και εφόσον η ελληνική κυβέρνηση επιτρέψει την επάνωδο αυτών των φοιτητών πίσω στην Ελλάδα, εμείς θα είμαστε έτοιμοι μέσα σε λίγες ώρες να ξεκινήσουν πτήσεις για τη μεταφορά των φοιτητών αυτών στην Ελλάδα. Δυστυχώς, μέχρι και σήμερα η ελληνική κυβέρνηση δεν επιτρέπει την επαναφορά τους, ακόμα και σε Έλληνες πολίτες. Έλληνες πολίτες δεν μπορούν να επιστρέψουν πίσω στην Ελλάδα. Κάθε χώρα έχει τα δικά της μέτρα, τα δικά της διατάγματα. Ευχαριστώ. Πιστεύω τις επόμενες μέρες όμως θα επιληθεί το θέμα αυτό. Τώρα, διευκρινίστε μου κάτι, γιατί θέλω να ακουστεί από τα δικά σας χείλη. Το μεταφέραμε, αλλά έχει σημασία να το πείτε εσείς, για να δω αν το λέτε με τον ίδιο τρόπο. Είπατε ότι καλείτε τον κόσμο να μην αγοράζει εισιτήρια, γιατί υπάρχει μια προσπάθεια από αεροπορικές εταιρείες να βάλουν τον κόσμο να τα αγοράσει. Και αντί να το επιστρέψουν χρήματα λόγω πανδημίας, το επιστρέφουν κουπόνια. Αυτό που γίνεται σήμερα από αρκετές αεροπορικές εταιρείες, ενώ γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να προγραμματιστούν πτήσεις ή ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα το διάταγμα που είναι σε ισχύ να επεκταθεί και θα επεκτείνεται τουλάχιστον μέχρι και 9 Ιουνίου, που είναι και η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Αρκετές εταιρείες, επειδή το διάταγμα το ανανεώνουμε κάθε 14 μέρες, που είναι και ο κανονισμός, αμέσως την επόμενη ημέρα που δεν υπάρχει το διάταγμα σε ισχύ, προγραμματίζουν πτήσεις και ξεκινούν να πωλούν μέσω του διαδικτύου. Η παράκληση μου και η εισήγηση μου προς τους πολίτες είναι να μην κλείνουν πτήσεις, να μην εκδίδουν εισιτήρια από αυτές τις πτήσεις, τουλάχιστον μέχρι και σε 9 Ιουνίου, γιατί το διάταγμα θα επεκτείνεται. Γιατί αυτό που γίνεται είναι ότι πληρώνουν το εισιτήριο, δίνουν ρευστότητα στην εταιρεία. Και η εταιρεία, όταν θα ακυρωθεί η πτήση με το πρόσχημα ότι υπάρχει διάταγμα σε ΕΣΥΝ και δεν μπορεί να γίνει πτήση, δεν επιστρέφει πίσω τα λεφτά, που είναι και μέσα στις οδηγίες που έχει εκδώσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα, και δίνει ένα κουπόνι. Επομένως, είναι ένας έμεσος τρόπος. Κάποιες εταιρείες προσπαθούν να υποφεληθούν κάποια δραστηριότητα με αυτό το πρόσχημα. Ευχαριστώ. Παράκληση μου είναι να περιμένουν όλοι τις τελικές ημερομηνίες που θα ανακοινώσουμε εμείς και μετά να κλείνουν εισιτήρια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται στον κόσμο με την πανδημία, καθώς το επίκεντρο.